Κρίσιμες είναι οι ώρες για τον 25χρονο που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, καθώς παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Ασκληπίου της Βούλας, όπου και βρισκόμαστε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή του είναι σταθερή και ελαφρώς βελτιούμενη αναφορικά με την αναπνευστική του λειτουργία. Καθώς, όπως μας ενημέρωσε η διοίκηση του νοσοκομείου, ο 25χρονος έφτασε εδώ στην Αθήνα με πολύ χαμηλά επίπεδα οξυγόνου. Τώρα οι γιατροί τονίζουν και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός πως πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο και μάλιστα χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Και έτσι λοιπόν, όπως και ο οποίος μέσα σε πέντε ημέρες από τη στιγμή κατά την οποία σήκωσε πυρετό, βρέθηκε διασωληνωμένος στην εντατική, σε χρόνο ρεκόρ, έτσι. Ακριβώς στις οποίες πέντε μέρες μάλιστα υπευλήθη σε τρία τεστ. Αρχικά στις 20 του Σεπτέμβρη υπευλήθη στο πρώτο τεστ, οπότε και είχε υψηλό πυρετό και το αποτέλεσμα του τεστ ήταν αρνητικό. Στη συνέχεια, έπειτα από τρεις ημέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου και πάλι στο κέντρο υγείας της Τίνου υπευλήθη στο δεύτερο τεστ με αποτέλεσμα και πάλι αρνητικό. Ωστόσο, τα συμπτώματα και ο πυρετός παρέμεναν, με αποτέλεσμα στις 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την Παρασκευή, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Σύρου για νοσηλεία και όχι ως κρούσμα κορονοϊού, αλλά με μια απλή λίμωξη. Εκεί λοιπόν του έγινε το τρίτο τεστ που βρέθηκε θετικό και έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με αεροδιοκομιδή εδώ στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται στο Ασκληπείο της Βούλας.